οι επιλογές στις 5 και στις 12 του Φεβράρι δεν είναι ούτε 12, ούτε 13, ούτε 3. Οι επιλογές είναι μόνο 2. Είτε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, όχι η παράταξη, οι πολιτικές μας, οι αρχές μας, είναι αυτές που θα καθοδηγήσουν την χώρα στο επόμενο διάστημα, στη συνέχιση και την μετεξέλιξη σε μια καλύτερη Κύπρο, με μια πρίκα που έχουμε των 4,5 δις, είτε θα έχουμε ένα πισωγύρισμα, είτε από αυτούς που θα φέρουν πίσω συνταγές οικονομικές που μας οδήγησαν στην οικονομική χρεοκοπία, είτε θα περάσουν την Κύπρο στην απαξίωση για το μεγάλο εθνικό μας ζήτημα, με την αναξιοπιστία όσων υποστηρίζουν συγκεκριμένο υποψήφιο. Όσο για την οικονομική κρίση που έδειξε τα δόντια της, εμείς δεν παίζουμε με τον φόβο. Αναγνωρίζουμε τον κίνδυνο, αλλά μοιράζουμε και την ελπίδα, γιατί είμαστε βέβαιοι. Ξέρουμε ποιοι είμαστε. Έχουμε αυτοπεποίθηση και μπορούμε να εγγυηθούμε στον κυπριακό λαό ότι μπορούμε και αυτή την κρίση να τη διαχειριστούμε με επάρκεια, για να δημιουργήσουμε ένα ακόμα καλύτερο αύριο για μας και τα παιδιά μας. Καθημερινά τους ακούτε να μιλούν για την ανάγκη να αυξηθούν τα επιδόματα και η βοήθεια. Δεν έχει κανέναν που δεν θέλει να δώσει περισσότερη κοινωνική στήριξη. Όμως πρέπει να έχει και ένα καραβοκύρι που να μπορεί το κράτος να έχει έσοδα για να μπορούμε να στηρίζουμε αυτούς που έχουν ανάγκη. Αλλά και το πιο κυρίαρχο, δεν είμαστε η παράταξη που συμβιβαζόμαστε με μικρά οράματα. Εμείς θέλουμε να δώσουμε τη μάχη την οικονομική για να εξαλείψουμε τη φτώχεια και μέσα από δυνατή οικονομία να έχουμε αξιοπρεπείς πολίτες, αξιοπρεπείς νέους μας, που να μπορούν να έχουν μια αξιοπρεπή δουλειά με γερά εισοδήματα, που να μπορούν οι νέοι μας να χτίσουν τη δική τους επιχείρηση με τη στήριξη του κράτους, που να ξαναχτίσουμε δυνατή τη μεσαία τάξη, που να έχουμε αξιοπρεπείς συνταξιούχους. Και η αξιοπρέπεια του πολίτη περνά μέσα από την απεξάρτησή του από το οποιοδήποτε βοήθημα. Και αυτό προϋποθέτει η οικονομία να μεγαλώνει και να δυναμώνει, και μέσα από τα μερίσματα και την σωστή αναδιακατανομή του εθνικού πλούτου να κάνουμε πραγματικά περήφανους και αξιοπρεπείς τους Κύπριους πολίτες. Το αποδείξαμε στο παρελθόν. Το αποδεικνύει το βιογραφικό και της παράταξής μας και των στελεχών μας. Και με μια σιγουριά, με μια αισιοδοξία, με μια βεβαιότητα, θα δώσουμε και αυτή τη μάχη για τον τόπο μας. Και νικηφόρα θα είναι και αυτή τη φορά, γιατί το αξίζουν τα παιδιά μας, το έχει ανάγκη ο τόπος μας, το έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Να είστε καλά. Καλή προσπάθεια σε όλους.